Καλωσορίζουμε και πάλι στην πόλη μας, εδώ στο Δημαρχείο της πόλης, τον Ολυμπιονίκη μας, τον Μίλτον Τέντεγλου, τον παγκόσμιο πρωταθλητή, τον κύριο Καραλή και βέβαια τον πρωταθλητή, τον προπονητή των πρωταθλητών, τον κύριο Τοπομάσκη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι εδώ, που επέλεξαν και πάλι την Καλαμάτα για να προπονηθούν. Μια πόλη η οποία διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις αλλά και καιρικές συνθήκες κατάλληλες για αυτόν τον λόγο. Έχουμε μπροστά μας βέβαια και τα παραπλαίσια, προετοιμαζόμαστε κατάλληλα γι' αυτό. Οπότε μιλήσαμε και με τον Δημήτρη Μπουλόπουλο, θα είναι αναβαθμισμένα φέτος. Και ως Δήμος προφανώς στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία τέτοια και τις αθλητικές διοργανώσεις, καθώς θεωρούμε τον αθλητισμό κοινωνικό αγαθό. Και έτσι να το αντιμετωπίζουμε. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία εδώ στην Καλαμάτα. Είναι πάρα πολύ ωραία, περνάμε πολύ καλά και κάνουμε καταληκτική προπόνηση. Θα είμαστε εδώ ακόμα 10 μέρες περίπου και όλα έχουν πάει τέλεια. Μας αρέσει και ελπίζουμε και στα επόμενα χρόνια να κάνουμε εδώ πολλές προπονήσεις. Για το στόχο το δικό σου, να σπάσεις το πανέλληνο ρεκόρ και μάζεσαι από παπλαίσια. Ναι, ο στόχος μου εννοείται ότι είναι το πανέλληνο ρεκόρ του Λούι, Τσάτουμα. Τώρα, αν θα το κάνω στο παπλαίσια, είναι άλλη ερώτηση. Μπορεί να τα καταφέρω, μπορεί και όχι. Αλλά σίγουρα είναι στόχος μου. Θα προσπαθήσω να το κάνω εδώ βασικά. Είναι ωραίο, είναι cool. Είμαστε στη Καλαμάτα εδώ μία εβδομάδα. Είναι καταπληκτικά. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Η φιλοξενία είναι ακόμα καλύτερη. Την αγαπάμε την Καλαμάτα. Είναι από τους προορισμούς που επιλέγουμε κάθε χρόνο να βρισκόμαστε εδώ και να κάνουμε τις προπονήσεις μας. Και μέχρι στιγμής πάνε όλα καλά. Ετοιμάζεται και ένα meeting προσωπικά, θέλω να πω. Ακριβώς. Και θα γίνει ξεχωριστό γιατί θα είναι στην Αρχαία Ολυμπία. Ακριβώς. Ετοιμάζω το πρώτο μου μεγάλο meeting. Ονομάζεται Fly Olympia. Θα είναι στην Αρχαία Ολυμπία 12 Ιουνίου. Θα καλέσω πολύ μεγάλους αθλητές. Αθλητές που ήταν στην Ολυμπιάδα, συναθλητές μου. Και έχω λίγο άγχος. Αλλά πιστεύω να πάει πάρα πολύ καλά και καλό όλους τους Καλαματιανούς. Είμαστε και δίπλα, θα είναι στην Αρχαία Ολυμπία, να έρθετε να δείτε όλες τις προσπάθειές μας. Για άλλη μια φορά είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να στήσουμε μια καλή προετοιμασία στη Καλαμάτα. Ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο που ανανεώσανε τα υλικά στο γήπεδο. Είναι μια πολύ πιο όμορφο, πολύ πιο πλούσιο με υλικά, να μπορούμε να κάνουμε καλά την προετοιμασία μας. Θα σας δω στις 21 και τα υποσχετώ γιατί θα κάνουμε το παν, να έχουμε πάρα πολύ καλές επιδόσεις στο meeting που θα γίνει πολύ αναβαθμισμένο φέτος όπως παλιά. Και σας ευχαριστούμε Δήμαρχε για όλα αυτά που κάνετε για μας. Μας δίνετε δυνατότητα και να προετοιμαστούμε και να αγωνιστούμε και να κάνουμε μαζί προπόνηση με τα δικά σας τα παιδιά και περιμένουμε ένα καινούριο τσάτουμα στην ομάδα μας. Ο Τεντόγλου είναι έτοιμος να σπάσει το πανέλληνο ρεκόρ στο Παπαφλέσσα ή σε κάποια άλλη διοργάνωση φέτος? Ο Τεντόγλου, άμα βάλει κάτι στο μυαλό του, το καταφέρνει. Και νομίζω το έχει βάλει πολύ σοβαρά. Κόουτς, από την τελευταία φορά που είχατε έρθει στην Καλαμάτα από μια αθλητική συνάντηση που είχε γίνει στο στάδιο, είχατε πει κάποια πράγματα που είχαν προκαλέσει αίσθηση πανελλαδικά για κάποιες ελλείψεις για τους πρωταθλητές μας. Τι άλλαξε από τότε? Από τότε έχουμε 3 καινούριες μπάρες, πλατό, έχουμε 4-5 καινούρια μηχανήματα, έχουμε βάρη, έχουμε καινούριες βαλβίδες, έχουμε εμπόδια, ακόδια. Δηλαδή έχετε οπλίσει το στάδιο και μας αρέσει πάρα πολύ και μας ευκολύνει την δουλειά. Πολύ καινούρια τάπητα. Και τώρα συζητήσαμε με τον Δήμαρχο να γίνει τελειότητα πια, γιατί το χρόνο θέλω να φέρω όλοι οι νέοι άλτες στην Καλαμάτα και του χειμώνα και του καλοκαίρι. Και το υποσχέθηκα εγώ. Και πήρα την υπόσχεση από τον Δήμαρχο, θα μας το κάνει. Και πάντα εγώ, για να συνεχίζω μετά από το 1993 μέχρι σήμερα, να ξέρετε τι λίστα με τα ονόματα φίλους στην Καλαμάτα είναι πάρα πολύ μακρύς. Και μεγαλώνει συνέχεια και η άλλη μια φορά σας ευχαριστώ.